να πάμε στον Άγιο Νικόλαο, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, είναι ο κύριος Μανώλης Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τον όμορφο Άγιο Νικόλαο. Είδαμε εικόνα αυτή τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση από το Ηράκλειο. Υπάρχει κόσμος στους κεντρικούς δρόμους, κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου. Η κατάσταση και η κίνηση στον Άγιο Νικόλαο ποια είναι? Κοίταξε, η πρώτη μέρα που ήταν χθες δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα ο καιρός, λόγω του ότι είχε μια πολύ έντονη βροχή από το πρωί και για όλη μέρα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έδειξε ενδιαφέρον να πάει στα καταστήματα. Βέβαια, σαν πρώτη μέρα, από ό,τι μου λένε τα μέλη μου, η πιο πολύ δραστηριότητα ήταν επιστροφές από Clickway που ήταν στις προηγούμενες μέρες και οι αγορές ήταν λίγο περιορισμένες. Το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, θεωρείτε ότι πρόκειται να τονώσει την αγορά? Βέβαια, γιατί άμα η μικρομεσαία επιχείρηση και γενικά η λιανική πώληση έχανε και αυτή την περίοδο των εκπτώσεων που, από ό,τι ξέρετε, η περίοδος των εορτών και η περίοδος των εκπτώσεων είναι ένα από τα βασικό κομμάτι του τζίρου που... Ξέρετε, κύριε Πάγκαλε, οι εκπτώσεις βέβαια είχαν ξεκινήσει μία εβδομάδα πριν και αυτό είναι το παράδοξο. Είναι ακριβώς. Για να γελάει βέβαια κανείς, δεν ξέρω ακριβώς, το αν θα υπάρξει επέκταση. Έχουμε δει πολλά παράδοξα. Βέβαια. Είμαι πολλά χρόνια επιχειρηματίας και κάποια στιγμή νόμιζα ότι έχω δει αρκετά, αλλά τελικά κάθε μέρα και καινούργιοι και μας ξαφνιάζουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια επέκταση της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή αυτή η εβδομάδα που χάθηκε, να πάει αρχές Μάρτη. Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι βέβαια αυτό που θα μας δώσει τη παραπάνω όθηση, γιατί αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι η μικρομεσαία ειδικά επιχείρηση γνωρίζει πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη... Μην ξεχνάτε ότι πάμε στους 11 μήνες αυτή τη στιγμή με όλο αυτό το συμβάν του κορονοϊού. Ανοίγουν τα καταστήματα μετά από σχεδόν 10 εβδομάδες, που είναι σαφώς ένα πολύ θετικό μήνυμα και μια μεγάλη αισιοδοξία και για τον καταναλωτή αλλά και για τους καταστηματάρχες. Και βέβαια είναι στο χέρι μας να το κρατήσουμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γραμμή του καρδιογραφήματος που λέγεται οικονομία, άλλη μάλιστα μια τέτοια lockdown, να είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά. Ενώ συνεχίζουμε και βλέπουμε, να πω εγώ, ζωντανή εικόνα από το κέντρο του Ηρακλείου την ώρα που εσείς κάνετε το σχόλιο σας και μας μεταφέρετε το κλίμα στον Άγιο Νικόλα, βλέπουμε και ζωντανή εικόνα από το κέντρο του Ηρακλείου. Οπότε η κίνηση και η πρωτοβουλία και η απόφαση της κυβέρνησης, κύριε Πάγκαλε, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν μπορούσατε. Βεβαίως, είναι προς την κατεύθυνση. Ήταν ένα καλό νέο. Ήταν μια μερική επαναξεκίνημα της οικονομίας με ειδικούς κανόνες, με ειδικούς όρους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό θέλω να επιμείνω ότι είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε ανοιχτά τα καταστήματά μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Οπότε είναι στο χέρι το δικό μας να κρατήσουμε αυτό που πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ θετικό ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε ότι η αισιοδοξία και των καταστηματαρχών αλλά και του καταναλωτικού κοινού θα αλλάξει. Επιτέλους φωτίζονται οι βιτρίνες των καταστημάτων και πάλι. Φεύγει αυτή η μαυρίλα που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό που βλέπουμε, κύριε Πάγκαλε, και στο Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση, έξω από πολλά καταστήματα, έχουν σχηματιστεί ουρές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες, και πολύ Βεβαίως. Καλά κάνουν, τηρούν Βεβαίως. Τα μέτρα. Δεν μπαίνει όποιος θέλει μέσα. Θα περιμένεις να βγει ο συμπολίτη σου για να μπει ο επόμενος. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι το μικρό και το μεσαίο κατάστημα λιανικής όλο αυτό το διάστημα τηρούσε τους κανόνες και τα μέτρα που μας είχε προτείνει η κυβέρνηση και οι υγειονομικοί άρχοντες της χώρας αυτής.
Έτσι, παρόλα που δεν έγιναν όλα σωστά, έγιναν αρκετά λάθη, αλλά μην ξεχνάμε ότι για όλους μας ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δηλαδή είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, οπότε και κάποια λάθη είναι δικαιολογημένα. Απλά από εδώ και πέρα πρέπει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης πολύ συγκεκριμένα. Άκουσα με πολύ προσοχή το πρωί στο ράδιο Κρήτη τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, ήμουνα και εγώ στον αέρα συγχρόνως. Πραγματικά οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, τα πάνε όλα λίγο παραπέρα. Δηλαδή να τελειώσει όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει με τον κορονοϊό, ότι το εμβολιασμός είναι σε μια σωστή... Και πολλοί υποστηρίζουν, κύριε Πάγκαλε, ότι μόλις ανοίξει και η εστίαση, μόλις ανάψουν οι ειδικοί επιδημιολόγοι το πράσινο φως, η κίνηση και στα εμπορικά καταστήματα θα πάει ακόμα καλύτερα. Απλά πρέπει να βοηθηθούν. Αυτή τη στιγμή, με τη δική μου η άποψη και με τα στοιχεία που έχω, είναι ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ μία στις τέσσερις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Εάν δεν βοηθηθούν σε αυτή τη φάση που πραγματικά οι επιχειρήσεις χρειάζονται τη ρευστότητα και πάμε παραπέρα και από ό,τι μας είπε το πρωί ο κ. Παπαθανάσης ότι όλα αυτά θα τα δούμε στο τέλος της πανδημίας και τότε θα δούμε ποιοι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και ποιοι όχι. Πιστεύω ότι ήταν λίγο πολύ αργά. Δηλαδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα όρο που είναι γνωστό σε όλους μας, η εγχείρηση πέτυχε αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Μάλιστα. Κύριε Πάγκαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.